Κυρία Μπακογιάννη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ήθελα να παρέμβω όταν μιλήσετε για το θέμα Κουφοντίνα, διότι αυτό που συνέβη χθες το βράδυ είναι πρωτοφανές. Η κυρία εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αφού είχε δώσει το θέμα της αναίρεσης σε έναν αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου να το χειριστεί και εκείνος απεφάνθη ότι ορθώς δεν εδόθη άδεια στον κύριο Κουφοντίνα, πήρε το θέμα και κράτησε ανοιχτά μέχρι τις 12 το βράδυ τα δικαστήρια στο Βόλο για να κάνει η ίδια την αναίρεση της ομόφωνης απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου του Βόλου. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, κύριοι. Δεν έχει ξανασυμβεί. Το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι επί κυβερνήσεως Τσίπρα η δημοκρατία και εκβιάζεται και τρομοκρατείται. Μάλιστα. Διότι το μήνυμα είναι σαφές. Εγώ ήθελα να καταθέσω την άποψή μου αυτή και να δηλώσω κατηγορηματικά ότι στην σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία τέτοιου είδους λογικές δεν μπορούν να υπάρξουν. Κύριε Μπακογιάννη, δεν είναι νόμιμο αυτό που έκανε η εισαγγελέας? Τυπικά νόμιμο. Τυπικά. Εγώ δεν είπα ότι είναι παράνομο. Μάλιστα. Αλλά εγώ λέω και κάτι απλό, κύριε Καμπουράκη. Όταν ο νόμος λέει ότι υπάρχει δικαστικό συμβούλιο, γιατί το λέει? Γιατί υπάρχει μέσα στο νόμο η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου? Η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου υπάρχει για να κρίνει την εξειδικευμένη κάθε φορά υπόθεση η οποία αφορά τον ισοβήτη. Όταν βγαίνει η άποψη ότι οι πολυισοβήτες δικαιούνται άδεια ούτως ή άλλως. Ωραία. Όταν λέτε λοιπόν ότι ο επικυβερνήσεως Τσίπρα η δημοκρατία τρομοκρατείται, από ποιους τρομοκρατείται? Η δημοκρατία τρομοκρατείται με όλους αυτούς τους κυρίους οι οποίοι βγαίνουν, καίνε, απειλούν, γράφουν, δημιουργούν κάθε μέρα θέματα είτε σε εκδηλώσεις πολιτικές είτε άλλος πώς, και οι οποίοι απειλούν ευθέως ότι θα κάψουν είτε τη Θεσσαλονίκη είτε την Αθήνα εάν δεν περάσει το δικό τους. Μάλιστα. Αυτό ονομάζεται στη δική μου διάλεκτο εκβιασμός. Καλημέρα κύριε Μπακογιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.